για τον κύριο Παπαγεωργίου. Για τον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, επειδή έτσι δεν γίνεται διάλογος με τον τρόπο που τον κάνετε, εσείς δεν έχετε δηλώσει ότι ακόμα και να σκοτωθούν παιδιά για αυτή την ιστορία? Α, τι ωραίο. Μου δώσατε μια ατάκα καταπληκτική. Το είπατε, λέτε, το είπατε. Όταν εμείς απάνω... Για να καταλάβετε πώς γίνεται η αντιπαράθεση, κύριε Παπαγεωργίου. Όταν βγαίνετε και λέτε τέτοια πράγματα και όταν δεν βγαίνετε ευθέως να καταδικάσετε. Το παραδέχεστε. Υπάρχει μια διαφορά. Ακούστε λίγο. Στο λέω και στο κάνω. Όταν εμείς ανεβαίνουμε πάνω στο βουνό για να πάμε στο βουνό μας να περπατήσουμε και μας πλακώνουν τα ματ και μας χτυπάνε και μας σκοτώνουν, είναι δυνατόν να μην πω ότι. Και τι δουλειά έχουν τα παιδιά μας στην ιστορία, κύριε Παπαγεωργίου? Ακούστε λίγο. Τι δουλειά έχουν τα παιδιά? Τα παιδιά είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού. Και τα βάζετε μπροστά. Ένα νέο. Ακούστε με λίγο. Εγώ σας ακούω. Όταν λέω παιδιά, εννοώ 17-18 χρονών. Α. Αυτά τα παίρνετε εσείς στον πόλεμο. Αυτά λοιπόν τα παιδιά. Τι λέτε, κύριε Παπαγεωργίου, και παίρνουμε στον πόλεμο? Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Παπαγεωργίου? Έτσι νομίζετε ότι θα βοηθήσετε τον τόπο σας? Ακούστε, και σας θυμίζω ότι η δήλωση αυτή είναι πριν έρθουν τα ΜΑΤ. Πριν γίνουν τα επεισόδια, κύριε Παπαγεωργίου. Να βρούμε το βίντεο να το βάλουμε, κύριε Παπαγεωργίου. Για να καταλάβετε δηλαδή τι λέτε στον κόσμο. Ακούστε με λίγο, τέλος πάντων. Είναι, μα μου λέτε ότι είναι τα ΜΑΤ. Και σας λέω, η δήλωση έγινε πριν τα ΜΑΤ. Ακούστε με. Ας τον ακούσουμε, κύριε Μιχελάκη. Ελάτε, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούστε με. Τα ΜΑΤ ξεκινήσαν εδώ σε εμάς από τις 20 Μαρτίου του 2012. Δεν είναι τώρα τα ΜΑΤ. Από τις 20 Μαρτίου του 2012. Η παρουσία είναι επεισόδια. Χτυπιόμαστε. Η παρουσία είναι επεισόδια. Τα επεισόδια είναι αυτά. Όχι, κύριε. Αφήστε, κύριε Παπαγεωργίου. Μιλάτε ψέματα στον κόσμο, κύριε Παπαγεωργίου. Μην αφιονίζετε τον κόσμο, κύριε Παπαγεωργίου. Η εποχή είναι να ενωνόμαστε, όχι να είμαστε απέναντι. Το αφιόνι να το κρατήσετε εκεί που είναι. Εμείς εδώ δεν έχουμε αφιόνια. Εμείς έχουμε τον τόπο μας εδώ και για τον τόπο μας παλεύουμε. Όλοι για τον τόπο παλεύουμε. Μην διεκδικείτε τον πατριωτισμό, κύριε Παπαγεωργίου. Ξέρω. Δεν κάνω πατριωτισμό. Τον τόπο μου εγώ στηρίζω. Για τον τόπο μας παλεύουμε όλοι. Λοιπόν, έλατε, ωραία, κύριε. Λοιπόν, και εμείς το ίδιο κάνουμε. Ωραία. Μισό λεπτό, Γιώργο. Έλα να κλείσουμε μέσα, να ξεκινήσουμε μέσα το κλείσιμο αυτής της ιστορίας. Πού μπορεί να καταλήξει όμως, κατά τη δική σου εκτίμηση? Δηλαδή υπάρχει μια πολύ κάθετη αντιπαράθεση. Να φύγουν από εδώ, δεν υπάρχει άλλη κατάληξη. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Παπαγεωργίου. Να βρούμε τη ζωή μας. Λοιπόν. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο προσφύγατε, βγάλει αντίθετη απόφαση, όχι, τι θα κάνετε? Το απάντησε, όχι. Η απόφαση είναι για τα περιβαλλοντικά. Εμείς για λέμε, τον τόπο αν αποφασίσει μας, το αντίθετο. Και δεν θα το αφήσουμε. Αν αποφασίσει το αντίθετο. Εμείς τον τόπο μας δεν θα τον αφήσουμε με κανέναν τρόπο. Άρα δηλαδή τότε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι για τα μάτια του κόσμου. Είναι μόνο αν βγει θετική. Όχι, λάθος κάνετε. Άρα οι αποφάσεις είναι κατά πόσο μας βολεύουν. Άμα συμφωνούμε, τις εφαρμόζουμε. Άμα δεν συμφωνούμε, δεν τις εφαρμόζουμε. Η απόφαση περιβαλλοντικών όρων δεν είναι το σύνολο. Ακόμα δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις στην εταιρεία. Πάμε στον κύριο Κυρίτση, παρακαλώ, παιδιά. Ελάτε, δεν τελειώσουμε ποτέ. Πώς κλείνει αυτή η ιστορία? Είναι θέμα πολιτικής απόφασης, κατά την εκτίμησή σου, Γιώργο? Είναι θέμα να ακολουθεί η κανονική διαδικασία και ότι η απόφαση πάρθει? Τι? Τι κάνουμε, πώς λειτουργούμε δηλαδή σε τέτοιες ιστορίες ή πώς πρέπει να λειτουργούμε σε αυτές τις ιστορίες? Γιατί υποτίθεται ότι υπάρχουν θεσμοί, με βάση αυτούς τους θεσμούς κινούμαστε, αποφασίζουν αυτά που μας αρέσουν καλώς, αποφασίζουν αυτά που δεν μας αρέσουν, τι κάνουμε? Ναι. Λοιπόν, και μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση είπε ότι το ξανακοιτάει και το επανεξετάζει μετά από την κινητοποίηση του κόσμου, σε πολύ μεγάλο βαθμό δικαιώνει αυτό το είδος της κινητοποίησης, το οποίο γίνεται επειδή διάφοροι άλλοι θεσμοί διαλόγου στην κοινωνία, οι οποίοι θα έπρεπε να λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούσαν ποτέ, τώρα λόγω του μνημονίου δεν λειτουργούν ακόμα περισσότερο. Αλλά ακόμα και αν ο επενδυτής και η κυβέρνηση είχαν απόλυτο δίκιο, υπάρχει ένα θέμα ευθύνης της κυβέρνησης και της πολιτείας και του κράτους να μην οδηγεί περιοχές σε εμφύλιο πόλεμο. Οπότε, ακόμα και δίκιο αν είχαν, θα έπρεπε να το βάλουν κάτω και να το επανεξετάσουν. Αλλά εγώ τώρα καταλαβαίνω το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ στριμωγμένη, διότι δεν είναι μόνο το θέμα των σκουριών. Ας πούμε, μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκτός από τις σκουριές, είχαμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις από διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν κάποια σχέση με τις σκουριές. Είχαμε, ας πούμε, φοιτητές και σπουδαστές για το σχέδιο Αθηνά, που είναι ένα νοικοκύρεμα με τον Μπαλτά της
τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Είχαμε επίσης τους ένστολους και τους απόστρατους κτλ. Επίσης χιλιάδες από αυτούς βγήκαν έξω. Τα βλέπει αυτά τώρα ο Σαμαράς και το επιτελείο και προφανώς προβληματίζονται διότι βλέπουν ότι το τέλος είναι κοντά. Μάλιστα. Τάσο, μια τελευταία κουβέντα επί του συγκεκριμένου. Ναι. Τι μπορεί να γίνει κατ' ουσία. Εγώ νομίζω ότι όπως στη βορειοανατολική Χαλκιδική, όπως σε κάθε τοπική κοινωνία που αντιμετωπίζει το φαινόμενο της εξόρυξης, η τοπική ευαισθησία είναι δικαιολογημένη, αλλά ένα κοίτασμα 20-25 δισεκατομμυρίων ευρώ χρυσού δεν ανήκει μόνο στην τοπική κοινωνία, ανήκει σε όλη τη χώρα. Ανήκει στον Καναδά. Παντού. Ανήκει στον Καναδά. Ανήκει και στον Καναδά. Ανήκει στον Καναδά. Και το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τίποτα. Ανήκει και στο έλλειμμα της χώρας. Ανήκει και στο έλλειμμα της χώρας, διότι αυτή δεν τη στιγμή τα νοσοκομεία, χώρας, οι δρόμοι, τα σχολεία, τα λιμάνια, οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ιερισσού πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς μπορούμε να έχουμε, λόγο για αυτό το κοίτασμα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το κοίτασμα, όπως και κάθε άλλο κοίτασμα αντίστοιχης δυναμικότητας. Και ανήκει και σε όλους αυτούς. Ανήκει και σε όλους αυτούς. Όπως ανήκει σε κάθε χώρα. Είστε ειλικρινείς μια φορά. Επιτέλους, ας είστε ειλικρινείς. Όπως ανήκει σε όλους αυτούς. Δεν νομίζω ότι η Νορβηγία, η Φινλανδία. Σας άκουσα, κύριε Παπαγεωργίου, δεν σας διέλεψα. Λοιπόν, νομίζω ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα ένα τέτοιο κοίτασμα δεν θα το βλέπε μόνο με τα τοπικά της γυαλιά. Θα το βλέπε και με τα εθνικά της γυαλιά. Μας. Το πήρε όλο ο Καναδάς, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Δεν θέλει ούτε δικό. Μισό λεπτό. Αν ήταν δικό μας, αν η κυβέρνηση αποφασίζει να το κάνει. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Μισό λεπτό. Όχι, αν δεν είναι άλλη. Πρόκειτο να θυσιαστεί μια περιοχή, είναι τελείως άλλη. Όχι, με συγχωρείτε. Είναι τελείως άλλη. Γι' αυτό έθεσε στην αρχή το ερώτημα, κύριε Παπαγεωργίου. Αν χρησιμοποιηθούμε εμείς από εδώ για να σωθεί η Ελλάδα, θα λέγαμε. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κυρίσσα, τον αποδεσμεύσω παιδιά για να πάει ο άνθρωπος. Γι' αυτό το ρώτησα στην αρχή. Και συνεχίζουμε. Γεια σου, Γιώργο. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι ένα διαφορετικό πράγμα το περιβαλλοντικό. Αν κρίνουμε όλοι μαζί, ή η πλειοψηφία ή οι θεσμοί, κρίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα βαρύ περιβαλλοντικό θέμα και επομένως τελειώνει η συζήτηση, τελειώνει η συζήτηση. Αν όμως ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους όρους της σύμβασης, την ιδιοκτησία, το τι κερδίζει το κράτος από αυτή την υπόθεση, είναι μια διαφορετική κουβέντα. Μα δεν δηλαδή, σε αυτή την κουβέντα. Εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς υπερασπίζεστε τον τόπο, το νερό, τα δάση και τα λοιπά, επειδή είναι ο ιδιώτης απέναντι. Μα το κράτος θα είναι τη ζωή σας. Συμφωνώ απολύτως. Κύριε Παπαγεωργίου μου, συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ. Ωραία. Αλλά η ζωή σας έχει να κάνει με το ότι είναι ο ιδιώτης απέναντι ή ότι είναι το κράτος. Γιατί αν είναι το κράτος, εσείς είστε έτοιμοι να εκπαιδευτείτε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, κύριε Γυριτζή. Είπα ότι αν επρόκειτο από μία θυσία ενός μέρους του ελληνικού χώρου να σωθεί αυτή η ταλέπορη Ελλάδα, όπως οι Έλληνες έχουν υποστεί χίλιες θυσίες, ας πούμε ότι και εμείς θα θυσιαζόμασταν για να σωθεί η Ελλάδα. Τώρα μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται. Αυτό ψάχνουμε. Γι' αυτό συζητάμε όλοι μαζί. Ακριβώς. Τάσο. Λοιπόν, και εμείς αυτό κάνουμε. Λοιπόν, Τάσο, θες να ολοκληρώσουμε το ίδιο κάνουμε. Έχεις τάση να ολοκληρώσει να κλείσουν, κύριε. Όχι, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά έχω να πω ότι η συζήτηση που γίνεται σχετικά με το όφελος δεν παίρνει υπόψη της ορισμένα πράγματα. Και έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Παπαγεωργίου. Δεν παίρνει υπόψη της ορισμένα πράγματα για το τι πήρε ή δεν πήρε το κράτος τα τελευταία χρόνια. Εγώ προσπαθώ να κάνω ένα λογαριασμό τώρα για να δω τι πήρε ακριβώς το κράτος. Δεν είναι όμως μόνο τα 11 εκατομμύρια που πήρε το κράτος από τη μεταβίβαση. Έχει πάρει και ορισμένα άλλα ποσά από τη φορολογία που θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερη. Δεν τα πήρε. Δεν τα πήρε ούτε τα 11, κύριε Τέλογλου. Ποιος σας είπε ότι τα πήρε? Φορολογήθηκε η δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Κύριε Παπαγεωργίου, η δραστηριότητα φορολογήθηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι αρνητική η φορολόγηση. Λάθος, κύριε Τέλογλου. Λάθος είναι. Πιστωτικό έχει η εταιρεία. Δεν έχει χρεωστικό. Πιστωτικό έχει. Μάλιστα.